Μέχρι και το 1 εκατομμύριο αναμένεται να αγγίξει φέτος ο αριθμός των επισκεπτών από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αυτό καταδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΤ που δείχνει μεγάλη αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Είχαμε διψήφια αύξηση της τάξης του 39,2% από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο και διψήφια αύξηση απολαμβάνουμε τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η Αμερικάνικη αγορά αποδεικνύεται ότι είναι δυνατή και έχει ακόμα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Η αύξηση του 39,2% για το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου έχει ξεπεράσει την αντίστοιχη ετήσια περσινή, αφού το 2015 ο αριθμός των Αμερικανών τουριστών είχε επίσης ανέβει κατά 26,8%. Όπως τονίζει η Διευθύντρια του ΕΟΤ ΗΠΑ Καναδά Γρηγορία Καματερού, φέτος πραγματοποιήθηκε μια νέα επικοινωνιακή καμπάνια στα αμερικανικά media με press trip, καταχωρήσεις σε σημαντικά έντυπα αλλά και στα in-flight περιοδικά της Delta και της United Airlines. Για δεύτερη συνεχή χρονιά πήγαμε δημοσιογράφους, 7 δημοσιογράφους στην Ελλάδα. Κάναμε press trip, το οποίο το πήγαμε και σε νησιά τα οποία δεν είναι τα πιο διάσημα νησιά για το αμερικανικό κοινό. Είμαστε μέσα στο Playbill, το περιοδικό που μοιράζεται στη sold out παράσταση εδώ στη Νέα Υόρκη, στο Hamilton. Είμαστε στους Financial Times, στο House of Spendit. Είμαστε στο Bloomberg, στο Elite. Ακουμπάμε το gay κοινό μας με το Passport και το Men About World. Είμαστε στο New Yorker. Κάνουμε πράγματα που δεν είχαμε κάνει στο παρελθόν. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι πως φέτος πραγματοποιούνται 28 απευθείας πτήσεις από 3 διαφορετικά αεροδρόμια και ισάριθμες αεροπορικές εταιρείες. Delta, United και American Airlines εξυπηρέτησαν JFK, Newark και PHL σε καθημερινή βάση, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο ενδεχομένως για απευθεία σύνδεση και μετά τη high season στο μέλλον. Πήγαμε τη Delta που είχε μέσα Έλληνες αεροσυνοδούς. Γενικά ήμουν πολύ τυχερή στο ταξίδι μου. Πήγα τον Ιούνιο, πέρασα τέλεια. Πήγα για 3 εβδομάδες στην Χίο, από εκεί που είμαι, κατάγομαι. Αθήνα και Πάρο. Τώρα που τα νούμερα συνεχόμενα αυξάνονται για τρίτη συνεχή χρονιά και οι εταιρείες θα αξιολογήσουν την κατάσταση και ενδεχομένως να έχουν και μια πτήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η αύξηση αυτή βοήθησε στη διατήρηση των τιμών σε ανεκτά επίπεδα. Έτσι, αν κάποιος μεριμνούσε από το Μάιο να κλείσει εισιτήριο για το φετινό καλοκαίρι, θα μπορούσε να βρει την απευθείας πτήση ακόμη και στα 1000 με 1100, ενώ την πτήση με ενδιάμεσο $800 ή και λιγότερο. Ο ΕΟΤ βέβαια προειδοποιεί το κοινό να είναι προσεκτικό με τις ιστοσελίδες. Θα πάω Ελλάδα και σχετικά τα εισιτήρια με σχέση από πέρσι ήταν πολύ πιο οικονομικά. Έχω κανονίσει να φύγω στις 2 Αυγούστου και βρήκα καλά εισιτήρια. Υπάρχουν πολλές επιλογές, πολλές πτήσεις φέτος και σε λογικές τιμές. Πού θα πας φέτος? Ελλάδα, πες. Ελλάδα. Να εμπιστευτούν οι Έλληνες, οι Ελληνοαμερικάνοι, οι Αμερικανοί, τους τουριστικούς πράκτορες της περιοχής τους, τους ανθρώπους που εμπιστεύονται, που προωθούν και ξέρουν πολύ καλά το νησί στο οποίο σκοπεύουν να επισκεφθούν, να ρωτήσουν εμάς, είμαστε στη διάθεσή τους, 24 ώρες το 24ωρο. Επόμενος στόχος είναι η παγίωση της Ελλάδας σε επιλογές εναλλακτικού τουρισμού, προκειμένου να υπάρχει σημαντική τουριστική ροή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε αυτό έχει βοηθήσει και η συμμετοχή του ΕΟΤ σε μεγάλες τουριστικές εκθέσεις, όπως αυτή το New York Times τον Ιανουάριο, με περισσότερους από 28.000 επισκέπτες. I've been to Corfu. I spent a week there in the off season, and it was amazing. We started off in Athens. We went to Santorini. We also did Mykonos. Η Ελλάδα θα είναι στην IMEX America, στην έκθεση που είναι του συνεδριακού τουρισμού φέτος το χειμώνα, το Νοέμβριο, και θα είμαστε επίσης και στην Τίμα, που είναι καταδυτικός τουρισμός, που είναι ένας τομέας που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο, αφορά πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του αμερικανικού κοινού, ελληνοαμερικάνικου και Αμερικανών. Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των αφήξεων θα στηρίζεται πάντα στην ομογένεια. Το σύνθημα είναι ταξιδέψτε στην Ελλάδα και σαν συμβολή στη δική της ανάκαμψη. Πηγαίνετε κάθε χρόνο στην Ελλάδα? Μέχρι τώρα ναι. Εύχομαι να μπορώ να συνεχίσω να πηγαίνω και κάθε καλοκαίρι. Έχω φίλους, συγγενείς και πηγαίνουν πάρα πολύ φέτος, που χαίρομαι ιδιαίτερα που πηγαίνει τόσος πολλής κόσμος και το έχει πάρα πολύ ανάγκη η Ελλάδα. Προτρέπω τον κόσμο να ταξιδεύει στην Ελλάδα, όσο και μεγάλη κρίση να υπάρχει και οικονομική δυσκολία, να πηγαίνει στην Ελλάδα και να στηρίζει την πατρίδα μας, γιατί πρέπει να τη στηρίζουμε την πατρίδα μας. Τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες που μένουμε στο εξωτερικό. Άλλωστε, όπως επιβεβαιώνουν και πολλοί που ταξιδεύουν στον κόσμο, ίσως τελικά να ισχύει ότι σαν την Ελλάδα πουθενά.